Θα πάμε τώρα στο μπάσκετ, στο πρωτάθλημα της ΕΚΑΣΚ και στην πρωταθλήτρια ομάδα που πήρε την άνοδό της στην Τρίτη Εθνική, στην Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, η οποία από τη νέα χρονιά θα βρίσκεται στη μεγαλύτερη κατηγορία. Θα υποδεχθούμε λοιπόν μέσω σύνδεση Skype έναν εκ των πρωταγωνιστών της προσπάθειας της ομάδας της Αναγέννησης, τον κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη, προκειμένου να μιλήσουμε για την όλη προσπάθεια που επιχειρήθηκε τη φετινή χρονιά. Κύριε Σπυριδάκη, και καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καταρχάς να πούμε συγχαρητήρια για την επιτυχία, την άνοδο της ομάδας στην Τρίτη Εθνική μέσω της κατάκτησης του πρωταθλήματος της ΕΚΑΣ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Και εσείς το ίδιο. Να ξεκινήσουμε λοιπόν κάνοντας αρχικά έτσι έναν απολογισμό της φετινής χρονιάς, η οποία αποδείχθηκε επιτυχημένη παρά τις σημαντικές δυσκολίες που παρουσιάστηκαν στο ξεκίνημά της. Και μιλάμε βέβαια για τους σεισμούς που έπληξαν κυρίως στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου και επηρέασαν βέβαια και εσάς. Έτσι ακριβώς όπως το είπατε. Εντάξει, νομίζω ότι η ομάδα ξεκίνησε με τους καλύτερους ιονούς και τις έτσι, πολύ ψηλές βλέψεις. Και αυτό λόγω της ποιότητας των παιδιών που απαρτίζαμε όλοι μαζί δηλαδή την ομάδα. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, οι καταστροφικοί σεισμοί που έπληξαν την περιοχή μας επηρέασαν, άλλαξαν δηλαδή άρνητες προτεραιότητες της ομάδας, όπως είναι φυσικό. Μείναμε, εντάξει, λογικό εκτός γηπέδου, γιατί έγινε προσωρινή κατοικία για κάποιους κατοίκους της περιοχής. Και αυτό μας επηρέασε σίγουρα στον πρώτο γύρο. Δεν είχαμε βρει ρυθμό, δεν ήμασταν εκτός προετοιμασίας, εκτός προπονήσεων, σίγουρα. Εντάξει, φάνηκε στο δεύτερο γύρο ότι νομίζω προχωρήσαμε, πήραμε πολύ αγάπη από τον κόσμο, πάρα πολύ αγάπη. Αυτό δηλαδή επιμένει και θέλω να σταθώ εκεί πέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ανθρώπους και τη διοίκηση που μας πλαισίωσαν δηλαδή με τελείως διαφορετικό τρόπο και τους φιλάθλους δηλαδή που ήταν δίπλα μας σε όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περίοδου. Μάλιστα. Όταν άρχισε το πρωτάθλημα της ΕΚΑΣΚ, είχατε θέσει έτσι το στόχο του τίτλου ή προέκυψε στην πορεία του πρωταθλήματος? Όταν ξεκίνησε, εντάξει, σίγουρα η ομάδα που σας είπα και εξ αρχής είχε υψηλούς στόχους. Παρ' όλα αυτά άλλαξαν όλα μετά το μεγάλο σεισμό δηλαδή στην περιοχή. Εντάξει, και σας είπα κιόλας ότι μετά τον πρώτο γύρο η ομάδα ξαναβρήκε τους στόχους της, ξαναβρήκε ρυθμό και νομίζω ότι πετύχαμε αυτό που είχαμε βάλει εξ αρχής ως βασικό στόχο. Κάναμε αυτό που έπρεπε δηλαδή. Πάντως, να πούμε ότι το φετινό πρωτάθλημα είχε αρκετό ενδιαφέρον μέχρι και την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας, θα λέγαμε, που τόσο η πρώτη θέση όσο και το τέταρτο εισιτήριο για τα play-off έτσι κρίθηκαν ουσιαστικά την τελευταία αγωνιστική. Φαντάζομαι ότι το βιώσατε κι εσείς αυτό στην πορεία του πρωταθλήματος. Το βιώσαμε εξ αρχής, γιατί είδαμε και πολλά έτσι. Δηλαδή, γενικά ήταν αφύρωπο το πρωτάθλημα. Μέχρι και την τελευταία αγωνιστική, όπως είπατε κι εσείς. Εντάξει, είδαμε την τελευταία αγωνιστική, άλλαξε η πρώτη με τη δεύτερη θέση, άλλαξαν ομάδες. Δηλαδή, θέλω να πω ότι υπήρχε μια αγωνία μέχρι την τελευταία αγωνιστική και φάνηκε στα play-off στο τέλος. Σωστά. Και φτάσαμε βέβαια στην ολοκλήρωση αυτής της κανονικής περίοδου, να τελειώνετε εσείς με την πρώτη θέση, να πηγαίνετε στους τελικούς με το Ρέθυμνο. Για πολλούς ήσασταν το outsider σε αυτό το δίπολο ανάμεσα σε εσάς και το Ρέθυμνο και εσείς το βλέπατε έτσι. Εσείς ξέρατε, γιατί σίγουρα είδαμε ότι ο coach εξ αρχής πίστευε στην δυναμική της ομάδας σας. Ωστόσο, θέλω να μου πείτε αν και εσείς θεωρούσατε ότι είσαστε το outsider σε αυτή την φάση της διοργάνωσης. Εντάξει, όχι. Εμείς εξ αρχής δεν το πιστεύουμε αυτό. Δηλαδή, όποιος πίστευε ότι υπήρχε φαβορή για outsiders σε αυτή τη σειρά, νομίζω ότι έκανε τεράστιο λάθος. Και αυτό φάνηκε, νομίζω, στο τέλος. Εμείς το πιστεύαμε πάρα πολύ, πέρα από τον coach δηλαδή, και μεταξύ μας τα παιδιά. Παρόλο δηλαδή, που χάσαμε στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι που είχαμε το πλεονέκτημα έδρας από το Ρέθυμνο, κάναμε ένα μεγάλο διπλό εκεί. Το συζητήσαμε δηλαδή και με τα παιδιά πριν πάμε στο Ρέθυμνο, είχαμε αυτό το στόχο. Ήταν ευκαιρία μας, ήμασταν στο κατάλληλο σημείο την κατάλληλη στιγμή. Προλάβατε την αμέσως επόμενη ερώτησή μου που αφορούσε αυτό ακριβώς, το γεγονός ότι
πήγατε με πλεονέκτημα έδρας αυτούς τους τελικούς. Βρεθήκατε με την πλάτη στον τοίχο, θα λέγαμε, μετά το πρώτο παιχνίδι που χάσατε μέσα στο Αρκαλοχώρι. Πετύχατε ένα τεράστιο διπλό μέσα στο Ρέθυμνο και ήρθε το τρίτο παιχνίδι, από όπου βλέπουμε και τα σχετικά πλάνα, με τον κόσμο βέβαια να σας δίνει και την απαιτούμενη όθηση σε αυτή την προσπάθειά σας. Και πραγματικά δεν αφήσατε κανένα περιθώριο στην ομάδα του Ρεθύμνου για καμία στιγμή να σκεφτεί ότι μπορεί να πάρει αυτό το παιχνίδι και το εισιτήριο της ανόδου. Ακριβώς. Κάναμε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, το τελευταίο μας παιχνίδι, που ήταν και ο τελικός δηλαδή ουσιαστικά, έτσι όπως πήγε η σειρά. Ο κόσμος ήταν δίπλα μας, το είδατε κι εσείς ότι το γήπεδο ήταν ασφυκτικά γεμάτο. Ήταν ασφυκτικά γεμάτο σε όλη τη σειρά δηλαδή των παιχνιδιών. Και πραγματικά κάναμε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Γενικά πιστεύω ότι ο δεύτερος γύρος μαζί με το παιχνίδι του play-off ήταν πολύ, πολύ δυνατός, πολύ δυνατός για μας. Κάναμε πολύ καλά παιχνίδια, θεωρώ. Επιβεβαιώθηκε από τα αποτελέσματα άλλωστε αυτό. Ακριβώς. Υπάρχει, κύριε Σπυριδάκη, κάποιο μυστικό στην επιτυχία αυτή, θα λέγαμε? Ποια είναι τα στοιχεία που συνετέλεσαν σε αυτή την σπουδαία ιστορική επιτυχία για την ομάδα της Αναγέννησης? Εντάξει, μυστικό δεν υπάρχει. Απλά ήμασταν μια παρέα εξ αρχής. Μας βοήθησε πάρα πολύ η διοίκηση και πριν τα παιχνίδια των play-off. Ήρθε, μας μίλησε, δηλαδή μας αποφόρτισε τελείως. Το ίδιο και ο coach που πίστευε σε εμάς. Δηλαδή, γενικά πιστεύω ότι η στάση του coach από την αρχή μέχρι το τέλος, αλλά ειδικά η περίοδος περίπου ένας μήνας δηλαδή, που κράτησε τα play-off, ήταν καθοριστική για μας. Δηλαδή, ήταν τόσο δίπλα μας που μας βοήθησε πάρα πολύ. Σωστά. Θέλω να κλείσουμε με μία αναφορά σε ό,τι αφορά σε αυτή την πρόκληση πλέον που έχετε μπροστά σε ό,τι αφορά την τρίτη εθνική κατηγορία. Σήμερα έγινε γνωστό από την ομάδα ότι θα συνεχίσει ο coach στον πάγκο και στην τρίτη εθνική, ο κύριος Μύρων Παπαδάκης. Πώς αντιμετωπίζετε αυτό το δεδομένο πλέον της τρίτης εθνικής? Νομίζω ότι πάλι με υψηλές βλέψεις. Πάλι, δηλαδή, όπως είπε και η ομάδα, έχει σηκώσει ήδη τα μανίκια και σχεδιάζει. Από ό,τι ξέρω, δηλαδή, ο coach ήδη έχει ξεκινήσει και μιλάει με όλα τα παιδιά που παρτίζαμε πέρυσι στην ομάδα. Σίγουρα είναι όλοι χαρούμενοι, που για κάποιους θα είναι πρωτόγονη εμπειρία, για κάποιους άλλους εντάξει, το έχουμε ξαναζήσει. Αλλά σίγουρα θέλουμε όλοι να βοηθήσουμε για το καλό πρώτα απ' όλα της ομάδας, κατά δεύτερον της περιοχής, γιατί έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Και χαίρομαι και εγώ που συμβάλαμε έτσι στο να τους βοηθήσουμε και να τους κάνουμε χαρούμενους. Και πιστεύω ότι θα είναι μια πολύ ωραία εμπειρία αυτή που μας περιμένει του χρόνου. Να ευχηθούμε λοιπόν τα καλύτερα. Σίγουρα θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε το ξεκίνημα τη σεζόν. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Και